στην Πόπη Μαλιωτάκη. Πραγματικά θέλω να ακούσω πάρα πολύ πώς σχολιάζει το TV Queen. Το βλέπει, κατά το σχολιάζει, αλλά το βλέπει. Το έβλεπε. Το βλέπει. Λίγο ακόμα θα το βλέπει. Ναι, τους παρουσιαστές κρίνει έμαθα. Τις παρουσιάστρες κρίνει έμαθα. Τι είναι, Μαρή. Δεν είναι η Beyoncé. Είναι η Ποπάρα. Και γι' αυτό μπορεί να τα πει όλα αυτά. Λοιπόν, φυσικά και μιλάει για το TV Queen που πόλη που ανέφερε, Ελένη μου, αλλά μιλάει και για ένα άλλο έτσι. Για ένα άλλο reality το οποίο έρχεται προσεχώς και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις και τηλεοπτικό ρεπορτάζ για το ποιος θα το παρουσιάσει. Και φυσικά μιλάω για το Power of Love. Που παρουσιάζει. Πήγαινε ποτέ ότι στο Power of Love να βρει τον έρωτα της ζωής της. Καλέ, είπα. Πόπι Μαλιωτάκη εκεί. Αυτή γιατί είναι η όχι είδηση. Να μην το παρουσιάσει, ρε Σημέρι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί αυτό το κομμάτι. Έτσι, νομίζω ότι η Κατερίνα Καραβάτου είναι πολύ κοντά στο να κλείσει. Τώρα ξαφνικά. Κάτσε μην μπει που πάρα μέσα και. Πάμε ένα απολαυστική Πόπι Μαλιωτάκη που τη συνάντησε φυσικά ο λατρεμένος μας Πάνος Παπαδόπουλος. Μαθαίνω απ' τους άλλους πως είσαι άνετος. Κυρία Μαλιωτάκη, τι κάνετε? Καλά πάνω με εσύ, πως είσαι? Καλά. Τι περίοδο σας πετυχαίνω τώρα? Είμαι στην καλύτερη μου φάση. Περιμένω πως και πως να φύγω να πάω Κρήτη. Τι θα κάνετε στην Κρήτη? Θα κάνω εμφανίσεις. Αργά ή γρήγορα θα μου τηλεφωνήσεις. Αργά ή γρήγορα σε μένα θα γυρίσεις. Θέλω να ρωτήσω αν βλέπετε TV Queen. Στα project μου αρέσει. Αυτές που παίζουν εκεί μέσα, αυτές που έχουν πάρει μέρος δεν μου αρέσουν. Είναι και αγιογράφητες, δεν ξέρουν τα βασικά. Τώρα πώς θέλουν να γίνουν και παρουσιάστριες πρώτης γραμμής δεν ξέρω. Έρχεται στο Sky ξανά το Power of Love. Άλλο αυτό. Εδώ γελάμε. Αυτό κι αν είναι τρας. Και ακούγεται ότι θα το κάνει και η Κατερίνα Καραβάτου. Αυτό το project θα την αδικίεσαι. Δεν χωρίζουν οι καρδιές μας. Θέλω να ρωτήσω πώς είναι η Πόπη Μαλιωτάκη στα προσωπικά της τώρα. Είμαι σε φάση αλλαγών. Θέλω και να ερωτευτώ. Μιας και είστε ανοιχτοί στο να ερωτευτείτε και να βρείτε ένα σύντροφο, θα σκεφτόσασταν να πάτε στο Power of Love να βρείτε την αγάπη? Όχι και έλα, είπαμε τώρα, είπαμε, εντάξει, δεν είμαι για εκεί εγώ. Τι θα θέλατε να κάνετε στην τηλεόραση? Κάνω πάρα πολύ μια ταξιδιωτική εκπομπή, επειδή τα λατρεύω τα ταξίδια. Ή θα μου άρεσε πάρα πολύ σε κάποιο show που να έχει σχέση με τραγουδούσα, να ήμουν ο coach στο The Voice, παράδειγμα. Πάρ' το κλειδί του φεγγαριού και έλα να ανοίξεις την κλεισμένη πόρτα. Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σας λέω Έλληνες και Ελληνίδες παρουσιαστές και θα μου λέτε, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει και γιατί. Γιώργος Λιάγκας. Είναι ειλικρινής και αυτό μ' αρέσει. Κατερίνα Καινούριου. Η αγαπημένη μου, η λατρεμένη μου. Φέη Σκορδά. Κάποτε αυτή την κοπέλα τη θαύμαζα και ήμουνα και σχεδόν έβγαινα συνέχεια στην εκπομπή της. Τώρα πραγματικά έχω αρκετό καιρό να βγω. Δεν ξέρω τι φταίει. Ούτε εγώ. Σταματίνα Τσιμτσιλή. Αγαπημένη μου. Ελένη Τσολάκη. Και αυτή αγαπημένη μου. Ιωάννα Μαλέσκου. Πολύ συμπαθητική. Δανάη Μπάρκα. Την Μπάρκα δεν την ξέρω καν. Γρηγόρης Αρναούτογλου. Τα λατρεύω και εκείνο και την Άση. Ανίτα Πάνια. Είναι πανέξυπνη και αυτό που κάνει τη ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά η Χατζίδου είναι το νούμερο ένα. Την αγαπάω, τη συμπαθώ πάρα πολύ. Όλη την ομάδα, η Μέρη, εσύ, η Ελένη, ο σύζυγός της, οι πάντες. Και σας εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα. Και εγώ ευχαριστώ για όλα. Πέρα από τις νύχτες και τον γκρίζο φως της μοναξιάς μου. Έλα, έχεις δύσκολο όλο, μάρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Να σου πω κάτι. Μεγάλη σου τιμή που είσαι ο σύζυγος της Ελένης. Λιγότερο στο δεύτερο, Ετεοκλήδες, πόσους να ξέρεις. Ετεοκλήδες είναι Νεοκλήδες, είναι Περικλήδες, είναι τον μπερδεύει ο κόσμος. Ενώ ο σύζυγος Ατζίδο ένας είναι. Ένας είναι ο σύζυγος. Ένας ο σύζυγος. Ετεοκλήδες που έχω στη ζωή μου, μόνο εσένα ξέρω. Ενώ δεν έχω κανένα δεν έχει εύκολο όνομα, δεν φταίει Πόπη. Το όνομά σου είναι ο Κλήρο. Ο ψηλό, ο κούκλο. Μαντράχαλο, με λέγανε μικρό όταν ήμουν πάντα έτσι από την κοπάρτη. Δεν είναι σεβασμό, είπε ο σύζυγο. Δεν είναι σεβασμό. Ευχαριστούμε. Όντω είναι θέμα σεβασμού και θέμα ξέρει. Ωραία προσφώνηση, ο σύζυγο. Αλήθεια. Πάμε σε αυτά που είπε, θα το ξεπεράσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο όλα. Τι είπε για το TV Queen. Άγω για το ψέματα, για την Καραβάτου, για το Power of Love. Αδικεί τον εαυτό της. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι αδικείς λέει τον εαυτό της αν πάει στο Power of Love, γιατί προφανώς το θεωρεί ότι δεν είναι ένα καλό project. Ξέρω πώς θα το πει. Είναι μια τάκα που την έχουμε ακούσει από πάρα πολύ κόσμο τον τελευταίο καιρό σε δηλώσεις. Να θέσω ένα ερώτημα. Ότι ας πούμε το Power of Love ως project μπορεί να αδικήσει την Καραβάτου. Εγώ διαφωνώ. Είναι όπως θα βγούμε την κότα. Το project κάνει τον παρουσιαστή ή το παρουσιαστή το project. Να λέω για την Παγκοδίμου εγώ. Έχει μαλλιάσει γλώσσα.
γλώσσα μου, γιατί έκανε κάτι κακό στην Πακοδήμου. Εγώ πιστεύω την Πακοδήμου. Απλά νομίζω ότι είναι κάπως εύκολο, ρε παιδί μου, επειδή ξέρεις το Power of Love πώς είναι. Το πιο εύκολο είναι να πεις, α, θα χαρακτηρίσει την καραβά του, α, είναι τρας, θα την κάνει, ξέρω εγώ, να φαίνεται στην καριέρα της κάπως κτλ. Να περιμένουμε, εγώ λέω, από πάρα. Να δούμε πώς θα είναι το Power of Love. Γιατί μπορεί πραγματικά η καραβά του να φέρει έναν αέρα στο πόδι που πιστεύουμε αυτό. Και οι ίδιοι. Μπορεί να χαρακτηρίσει ανθρώπους. Θεωρώ τέτοια project μπορεί να χαρακτηρίσουν κάποιον στην αρχή της καριέρας τους. Αν δεν έχεις ξανακάνει τίποτα, έχεις κάνει πολύ λίγα πράγματα και πας εκεί, ναι. Κατά ένα τρόπο μπορεί να χαρακτηριστείς και να ταυτιστείς με τέτοια project. Όταν είσαι Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, εντάξει, τον. Οκ, τον μπορεί να αναδειχθεί. Ναι, δίκη σου, εγώ δεν πιστεύω ότι αναδεικνύεσαι ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά. Όταν είσαι η Κατερίνα Καραβάτου που έχει κάνει τόσα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση, το μόνο που μπορεί να πει κάποιο είναι όταν το δούμε πια, είτε τη πάει, το κάνει καλά, είτε όχι. Όχι όμως να την καταστρέψει. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη δύναμη γενικότερα του ανθρώπου, πόσο μάλλον παρουσιαστεί, το να μπορεί να προσαρμόζεται. Και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο όπλο το να μπορεί να προσαρμόσει σε διάφορα project. Οι εκπομπές και τα project αποτελούνται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι κάνουν το project. Αν είσαι εσύ τρας, θα γίνει τρας. Αν δεν είσαι εσύ τρας, πώς θα γίνει τρας. Ακόμα και να είναι ένα project το οποίο είναι του The Edge. Τεχνισμό να έχει και γρήγορο να είναι, συμφωνώ απόλυτα. Φιλιά από τον σύζυγο, στην Pop Μαγιωτάκη. Εταιοκλής, τώρα δεν το ξαναξεχάσω ποτέ η γυναίκα. Εταιοκλής. Από το κατάφυνα εδώ σύζυγος, έτσι θα την δω. Εταιοκλής, βεβαίως. Και από μένα ένα φιλί. Φιλάκια, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάστημα.